Βρέθηκε στην άλλη άκρη της γης και είχε την τύχη να δουλέψει με ένα ζωντανό μύθο της τοξικολογίας, τον καθηγητή Όλαφ Ντράμερ. Η Βασιλική Μπούμπα επέστρεψε από την Αυστραλία, αφού πρώτα μας έκανε περήφανος για όσα κατάφερε να πετύχει στους μήνες παραμονής και εργασίας της. Η επίκουρη καθηγήτρια ιατροδικαστικής τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Βικτόριας στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει για νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Η συνεργασία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μία μέθοδος εντοπισμού νέων ναρκωτικών ουσιών. Μία γνώση που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί τόσο στην Αυστραλία όσο και στη χώρα μας. Η Βασιλική Μπούμπα μίλησε στο ITV τόσο για την εμπειρία της όσο και για τη γνώση που αποκόμισε καθώς και για τη μέθοδο που ανέπτυξε. Μία μέθοδο, όπλο στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Τι γνωρίζουμε όμως για τις νέες αυτές ναρκωτικές ουσίες? Σύμφωνα με την κυρία Μπούμπα, υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 νέες ουσίες, πολλές εκ των οποίων έχουν εντοπιστεί και στην Ελλάδα. Γεγονός που σημαίνει ότι οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται και από εμπόρους και διακινητές στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 2 ουσίες τέτοιες εισχωρούν για πρώτη φορά στην αγορά κάθε εβδομάδα και αυτό σημαίνει ότι η επιστήμη θα πρέπει να είναι μπροστά και να κατορθώσει έγκαιρα να εντοπίζει αυτές τις ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν για την παράνομη παρασκευή νέων ναρκωτικών ουσιών. Ήταν και για μένα ένα στοίχημα και όπως το είπατε μια εμπειρία ζωής στο επαγγελματικό κομμάτι, στο επιστημονικό κομμάτι ήταν, μπορώ να πω, επιτεύχθηκαν οι στόχοι, τόσο η προσωπική, τόσο για το Πανεπιστήμιο να ακουστεί και να αφήσει ένα καλό όνομα η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του Μόνας και το Ινστιτούτο Ιατροδικαστών της Βικτόρια. Τι ήταν η μέθοδος, τι αποτελούσε συνεργασία? Ήταν στα πλαίσια της επιστημονικής μου άδειας λοιπόν και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου του Μόνας και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικών Επιστημών της Πολιτείας της Βικτόριας στην Αυστραλία. Συνδυάσαμε το δικό μου το ενδιαφέρον να ασχοληθώ και να μάθω περισσότερα για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά με το δικό τους το ενδιαφέρον να φτιάξουν μία μέθοδο που να μπορούν να ανιχνεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα συστατικά από αυτές τις ουσίες σε βιολογικά υλικά, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουν και σε πρακτικό επίπεδο, γιατί καλύπτουν τα τοξικολογικά περιστατικά και τα ιατροδικαστικά ολόκληρης της πολιτείας της Βικτόρια. Οπότε για μένα ήταν πρόκληση το να επιτύχω τον αρχικό στόχο τον οποίο θέσαμε και ευχαρίστηση βεβαίως που τελικώς επιτεύχθηκε και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και κοντά στους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει αρχικά. Mm-hmm. Μία γνώση και μία μέθοδο που φαντάζομαι θα την χρησιμοποιήσετε και εδώ, επιστρέφοντας δηλαδή στα Γιάννενα και γενικότερα η τεχνογνωσία αυτή ή ό,τι μπορούμε να πούμε ότι αποκτήθηκε, γιατί είχατε την τύχη να θητεύσετε και κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ο ζωντανός μύθος, να το πω έτσι, της τοξικολογίας. Έτσι τον χαρακτηρίσανε φέτος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δικαστικής Τοξικολογίας ο καθηγητής Όλαφ Ντράμερ, χαρακτηρίστηκε από τους συναδέλφους του από όλο τον κόσμο ο ζωντανός θρύλος της δικαστικής τοξικολογίας. Και ειλικρινά έτσι πιστέψτε με, νιώθω πολύ περήφανη που η επιστημονική μου άδεια ήταν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, κοντά σε αυτόν τον επιστήμονα. Βεβαίως ήταν η εμπειρία αυτή θα είναι εμπειρία ζωής και ο στόχος είναι να εφαρμόσουμε αυτές τις γνώσεις σε πρακτικό επίπεδο και εδώ πέρα, γιατί κακά τα ψέματα η παγκοσμιοποίηση και η ευκολία με την οποία αυτά τα ναρκωτικά μπαίνουν στη ζωή μας και στην κοινωνία μας είναι μοναδική, αυξάνονται με ρακδαίο ρυθμό, είναι πλέον εκτιμάται ότι είναι περισσότερες από 1.000 οι ουσίες οι οποίες έχουν μπει στην αγορά, την παράνομη αγορά και ο εύκολος τρόπος με τους οποίους βρίσκει κανείς είναι μέσω ίντερνετ. Οπότε εγώ είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και σε εμάς τέτοια περιστατικά, έχουν κατασχεθεί τέτοιες ουσίες στα τελωνία της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι τις χρησιμοποιούν ή κάποιοι έχουν προσπαθήσει να τις διοχετεύσουν στην πατρίδα μας. Άρα τα προσεχή χρόνια θα κληθούμε και εμείς ως επιστήμονες τοξικολόγοι και ως εργαστήρια τοξικολογίας να ανιχνεύσουμε αυτές τις ουσίες σε βιολογικά υλικά. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη και πιο έτοιμη για να κάνω αυτό το πράγμα. Και βεβαίως η επόμενη πρόκληση είναι να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε σε πρακτικό επίπεδο στο δικό μας το εργαστήριο εδώ πέρα για την Ήπειρο και βεβαίως να το επεκτείνουμε όσο γίνεται και σε ερευνητικό επίπεδο
και σε συνεργασία βεβαίως και με άλλα εργαστήρια και άλλες κλινικές.